Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Σταρ στην νοηματική γλώσσα. Μία νύχτα κόλασης έζησε η Βηρυτός με αλλεπάλληλους φονδρούς βομβαρδισμούς, την ώρα που ο πλανήτης περιμένει με κομμένη την ανάσα τα αντίπεινα του Ισραήλ στο Ιράν. Την ίδια ώρα έχει ξεσπάσει διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Γαλλία και Ισραήλ, καθώς ο Νετανιάχου είναι εξοργισμένος με τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος κάλεσε σε εμπάργκο όπλων εναντίον του Ισραήλ. Τα μέτωπα είναι όλα ανοιχτά, με τη Γάζα να βρίσκεται και πάλι στο έλεος των αεροπορικών επιθέσεων. Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν πως μαζί με τον νεκρό πλέον διάδοχο του Νασράλα, στο καταφύγιο της Βηρυτού που βομβαρδίστηκε, βρισκόταν και ο επικεφαλής της Ιρανικής δύναμης Κουντς του επίλεκτου σώματος των φρουρών Επανάστασης Ισμαήλ Κανή. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη νέου Προέδρου, με τα εκλογικά κέντρα να έχουν ανοίξει από τις 7 ώστε να υποδεχθούν τα μέλη και τους φίλους του κινήματος. Τα μηνύματα που φτάνουν στα επιτελεία των 6 υποψηφίων αρχηγών είναι ενθαρρυντικά, καθώς δείχνουν μεγάλη προσέλευση στις κάλπες. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Αντώνη Αντωνόπουλο για να μας πεις, Αντώνη, πώς εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βαλεντίνα. Η μεγάλη προσέλευση των ψηφοφόρων στα 950 εκλογικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καλλιεργεί προσδοκίες για ένα νέο ρεκόρ συμμετοχής. Η διαδικασία στο σύνολό της εξελίσσεται ομαλά, με μικροπροβλήματα να παρατηρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω της μεγάλης ουράς. Ωστόσο, το πού θα κλειδώσει το ποσοστό της συμμετοχής θα είναι το καθοριστικό στοιχείο που θα προκρίνει και το δίδυμο που θα περάσει στο δεύτερο γύρο της επόμενης Κυριακής. Μέχρι πριν μία ώρα είχαν ψηφίσει 168.000 άτομα και σε σχέση με το 2021 έχουμε αύξηση 21,4%. Έμπειρα στελέχη εκτιμούσαν ότι αν συνεχιστεί αυτή η προσέλευση με αυτούς τους ρυθμούς, η συμμετοχή μπορεί να ξεπεράσει και τις 350.000. Να πούμε ότι στις εκλογές του 2021 είχαν ψηφίσει 270.000 πολίτες. Οι κάλπες προβλέπεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα, ενώ όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει παράταση. Την πρώτη εικόνα για τα αποτελέσματα αναμένεται να τις έχουμε μετά τις 9. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, για το ρεπορτάζ. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και τη θυελλώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που αποφάσισε να μετατεθεί το συνέδριο του κόμματος μία εβδομάδα αργότερα. Πέρασε και η τροπολογία για άλλη ημερομηνία εκλογής Προέδρου και άλλη των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις με την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη να αποχωρεί και να καταγγέλει μεθοδεύσεις. Πηγές από το περιβάλλον του ανέφεραν πως η υποψηφιότητά του για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ προχωρά επειδή τα μέλη του κόμματος και η κοινωνία διψούν για αλλαγή και ανανέωση. Όσα προσκόμματα και να βάλουν, η επιθυμία για έναν σύγχρονο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο δυνατή. Να θυμίσουμε ότι ο Στέφανος Κασελάκης κατέθεσε και επίσημα την υποψηφιότητά του με τον συμβολικό αριθμό των 87 υπογραφών, όσο και τα μέλη της ομάδας που πρωταγωνίστησαν στην πρόταση Μομφής και το Ποθενέσχες. Τις υποψηφιότητές τους κατέθεσαν ο Νικόλας Φαραντούρης και ο Απόστολος Γκλέτσος, ενώ αυτή την εβδομάδα θα καταθέσει το φάκελο υποψηφιότητάς του και ο Σωκράτης Φάμελος. Ένας 14χρονος έπεσε στο κενό από ύψος 12 μέτρων ενώ έκανε παρκούρ μαζί με φίλους του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξανδρος Γίγος έχει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού αλλά και για το πώς ακριβώς έγινε αυτό το περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε. Καλό μεσημέρι, Βαλεντίνα. Το παιδί έχει σοβαρά χτυπήματα σε χέρια, πόδια αλλά και άλλα σημεία του σώματός του, καθώς έπεσε από τουλάχιστον 12 μέτρα ύψους. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, όμως το αισιόδοξο να πούμε ότι είναι η αξονική που έκανε ο μικρός στο κεφάλι του, δείχνει ότι δεν έχει υποστεί κρανοκεφαλικές κακώσεις και τις επόμενες μέρες αναμένεται να αποσωληνωθεί και να οδηγηθεί σε θάλαμο του νοσοκομείου. Τώρα, να σου πω ότι ο 14χρονος έκανε παρκούρ μαζί με φίλους του και σύμφωνα με πληροφορίες προσπαθούσε να πηδεί από μια υποκατασκευή οικοδομή σε μια διπλανή πολυκατοικία. Τότε λοιπόν φαίνεται πως έσπασε το προστατευτικό τζάμι του φωταγωγού με αποτέλεσμα ο ανήλικος να προσγειωθεί με σφοδρότητα στο κενό, Βαλεντίνα. Σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, Αλέξανδρε. Νεκρός εντοπίστηκε τελικά ο 54χρονος νυχτοφύλακας, τον οποίο είχαν παρασύρει τα ορμητικά νερά στην περιοχή της Λεπενού στην Αιτωλό Ακαρνανία. Η σωρός του εντοπίστηκε από άνδρες της πυροσβεστικής της ΕΜΑΚ έπειτα από 10 ώρες ερευνών σε έναν ελαιόνα σε απόσταση σχεδόν 6 χιλιόμετρων μακριά από το σημείο που βρίσκεται η επιχείρηση στην οποία εργαζόταν. Φαίνεται πως ο άτυχος άνδρας βρισκόταν μέσα στο φυλάκιο για να προστατευτεί από την καταρακτώδη βροχή, με αποτέλεσμα να μην ακούσει τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από τον Χήμαρο. Σήμερα στις 5 το απόγευμα οι δικοί του άνθρωποι θα τον αποχαιρετήσουν.
Νέες μειωμένες τιμές ισχύουν από σήμερα στα διόδια της Αττικής Οδού. Έτσι, τα μοτοποδήλατα που πλήρωναν 1 ευρώ και 40 λεπτά από σήμερα πληρώνουν 1 και 25, τα γιοταχή αυτοκίνητα από 2 και 80 πληρώνουν σήμερα 2 ευρώ και 50 λεπτά, τα μικρά και μεσαία φορτηγά από 7-10 πληρώνουν 6 ευρώ και 25 λεπτά και τα μεγάλα φορτηγά από 11 και 30 πληρώνουν σήμερα 10 ευρώ. Οι συσκευές, οι πάσοι, οι υποδέκτες δηλαδή και οι κάρτες διελεύσεων συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται κανονικά με μεταφορά των ποσών που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο των χρημάτων που υπήρχαν. Δύο νεαροί 21 ετών, εκ των οποίων ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο απολογισμός ενός σοβαρού τροχαίου ατυχήματος που έγινε τα ξημερώματα λίγο έξω από τη Σκίδρα στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Φλόρινας. Περίπου στις 5 το πρωί, αυτοκίνητο που οδηγούσαν οι δύο νεαροί εξετράπη της πορείας του και προσέκουσε σε κολόνα φωτισμού, προκαλώντας σοβαρά τραύματα στους επιβαίνοντες. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του ενός νεαρού, καθώς είχε παγιδευτεί στις λαμαρίνες. Οι δύο νέοι μεταφέρθηκαν εσπεσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσας, όπου η κατάσταση του ενός κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρή. Και εδώ ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star. Για συνεχή ενημέρωση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας star.gr. Ακολουθεί ξένη σειρά τα φιλαράκια. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις 8 παρατέταρτο με τον Σπύρο Λάμπρου. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο απόγευμα. Γεια σας. We'll be right back.